Έλα, καλώς ήρθες λοιπόν στο κανάλι. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ, ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έχει το επίγον. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα ρίξιμο το οποίο είναι μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή ισχύει από τη στιγμή που το βλέπεις. Μπορεί να το δεις, κάποιος μπορεί να το δει, κάποιος καινούριος μπορεί να το δει ένα μήνα μετά. Τώρα έχουμε λοιπόν Απρίλιο. Είμαστε 29 Απριλίου. Κάποιος μπορεί να το δει Μάιο, κάποιος μπορεί να το δει Ιούνιο. Εντάξει, μετράει από τη στιγμή που το βλέπεις. Εάν τώρα το δεις μετά, αφού έχει περάσει ο χρόνος, τότε κάτι από το παρελθόν σου, αυτό το ρίξιμο ήθελε να σου πει, κάτι σε ακολουθεί από το παρελθόν. Εντάξει, λοιπόν. Πώς θα βασιστεί? Είναι πολύ απλό. Είναι 7 κάρτες, 7 ντεξ καρτών. Ισχύει για κάθε ημέρα που έχεις γεννηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έτσι, όποιος έχει γεννηθεί Δευτέρα, όποιος έχει γεννηθεί Τρίτη κτλ. Έτσι θα πάει. Τώρα, ποιο είναι το επίγον μήνυμα? Ποιο είναι αυτό το οποίο τι θέλει να μας πει? Θα σας πω κάτι. Πρωτού όμως το πω, να σας πω ότι είμαι ο Ακάς για τους καινούριους. Είμαι ερευνητής αναλυτής ταρό, στα αστρολογία, αριθμολογία, ασχολούμαι με ρούνους πάρα πολύ καιρό, ακόμα μαθαίνω. Μεσωτερικές γενικότερα αυτές τις τέχνες, τις οποίες τις βρίσκω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μη σας φοβίζει το αρνητικό κομμάτι, φυσικά υπάρχει αρνητικό κομμάτι, αλλά πάντα είναι στον άνθρωπο πώς θα το χρησιμοποιήσει. Έχω το site μου, στο οποίο μπορεί να βρείτε πάρα πολλές δωρεάν, είναι πολλές πλέον οι δωρεάν οι υπηρεσίες που προσφέρω, σε αριθμολογία ειδικά, συμφωνία πεπρωμένων, σε αρχικό ονόματο, στο δίδυμες φλόγγες αδελφές ψυχές και τα λέω, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, μία κάρτα, τρεις κάρτες, χαμός, εντάξει. Τσάτ με μένα, μπες απλά και να απολαύσεις αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες. Επίσης, μην ξεχάσεις, βλέπω shorts, φτιάχνω, βλέπω λέω. Λοιπόν, τα βλέπω και εγώ βεβαίως, εννοείται τα δικά μου. Δες τα shorts που φτιάχνω, τα οποία είναι τόσο ωραία φτιαγμένα, πλαισιωμένα και με πολύ όμορφη μουσική, σε μια ποικίλα, με ποικίλη θεματολογία, συγγνώμη, και φυσικά και τις υπόλοιπες αναλύσεις μου που έχω. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει εδώ πέρα. Τι επίγον θα μας βγει? Ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξεις? Θα μας τα πει η ανάλυση. Εντάξει. Επιλέγω λοιπόν το πρώτο deck. Είναι όπως μου πέσανε με τη σειρά. Εδώ είναι η Δευτέρα λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το ρίξιμο. Ποιο είναι το επίγον μήνυμα που εσύ χρειάζεται να γνωρίζεις, θα σε ακολουθεί μέχρι τέλος του χρόνου και όχι μόνο αυτό, όταν βρίσκεται γενικότερα όλη τα σκούρα, όταν βρίσκεις τα σκούρα, δες αυτό το βίντεο. Για κάποιο τρόπο είναι ένα βίντεο υποστήριξης. Δες αυτό το βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα χάσεις. Σίγουρα δεν θα χάσεις. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε. Θα επιλέξω 4 κάρτες. Μία έχει βγει δικαιοσύνη. Δύο έχει βγει ο ακόλουθος πεντάκτημα. Τρία έχει βγει ο άσος κούπα. Και τέσσερα έχει βγει το 4 ξυφών. Δες εδώ πέρα τώρα. Τα βλέπεις έτσι, φαίνονται καθαρά. Έχουμε δικαιοσύνη, ζυγός, εγώκερος, εδώ έχουμε ζώδια του νερού γενικότερα και εδώ έχουμε ζυγός αλλά και ζώδια του αέρα. 2, 2, 1, 4. Για να δούμε τους συμβολισμούς. Βεβαίως εννοείται ότι αυτό δεν είναι ακριβώς αριθμός 2, αυτός είναι το αριθμός 11, άρα έχουμε το 11. Έχουμε εδώ πέρα το αντίστοιχο του 11 και εδώ. Εδώ έχουμε άσο. Εδώ έχουμε 4. Πώς αυτά τώρα συνδυάζονται στη ζωή σου? Ζυγός, ζυγός, κυρίως. Σχέσεις λοιπόν, πράγματα, δικαιοσύνη λοιπόν. Θέματα με τη δικαιοσύνη, γενικά, είτε συμβολικά, είτε με τη νομική φύσεως. Άρα πρόσεξε το αυτό εδώ πέρα, να ξέρεις ότι ό,τι σου συμβαίνει. Αν περνάς δύσκολα, περίεργα, άδικα, έχεις αδικηθεί ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια καρμική αλληλουχία. Δεν το εξηγώ περισσότερο, είναι μια καρμική κάρτα, έχει να κάνει με την εξισορρόπηση των πραγμάτων και των γεγονότων. Ένας από τους νόμους του κάρμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, είναι ότι προσπαθούμε να τα φέρουμε, να εξισορροπήσουμε και να μην αδικήσουμε. Θα μου πεις, αν αδικηθούμε τι γίνεται? Σε αυτήν την περίπτωση προσπαθείς πάλι να εξισορροπήσεις μέσα σου, να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Ο ακόλουθος εδώ πέρα πεντάκτηνο έρχεται να σου πει για πρακτικές λύσεις. Το επίγον εδώ πέρα του θέματος είναι πρόσεξε γενικότερα τα οικονομικά θέματα. Ίσως βρεθεί και κάποιος να σε βοηθήσει από εκεί που είσαι λίγο πιεσμένος, πιεσμένη. Ο άσος κούπα τώρα είναι η ευλογής. Σαν να θέλει με κάποιο τρόπο να σου πει ότι κοίταξε να δεις,
όλα αυτά γενικότερα, το επίγον του θέματος που εσύ έχεις μέσα σου και σε τρώει, ας το πούμε, μην ξεχνάς ότι μπορείς με δύναμη και με αυτό που μέσα σου, το συναίσθημά σου, να το πω έτσι, να κάνεις κάτι καινούριο, να ξεκινήσεις δηλαδή από την αρχή. Η καινούργια αρχή μπορεί να είναι και σε αισθηματικό επίπεδο. Το 4 ξυφών τώρα που βγαίνει είναι όμως ότι χρειάζεται και ξεκούραση. Θα κουραστείς, θα υπάρξει κούραση, βρες τρόπο όπου εσύ να πάρεις το χρόνο σου και οι απαντήσεις θα έρθουν και από μόνες τους. Διότι όταν είμαστε ξεκούραστοι, κατά κάποιο τρόπο μας έρχεται αυτό που λένε και η επιφύτηση. Δηλαδή όπου μας έρχεται μια φλασιά, όπου κάτι γίνεται. Εδώ λοιπόν το επίγον που έχει να σου πει είναι θέματα δικαιοσύνης, θέματα προσφοράς, επαγγελματικός τομέας, συναισθηματικά σε προτρέπει για καινούργια ξεκινήματα. Λέω τώρα, έτσι. Λέω τώρα. Δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό, ανάλογα με το χάρτη του καθενός, την αποστολή του καθενός, αλλά κάτι θέλει να σου πει, αλλά και ξεκούραση και δώσε χρόνο στον εαυτό σου, έτσι. Κάπου θέλει λίγο επίσης να κάνεις και ένα στοχασμό, ας πούμε. Πώς πάνε τα πράγματα, τι είναι η ζωή, τι είναι η ζωή μου, ποιος είναι ο σκοπός μου κτλ. Εντάξει, αυτό. Για όσους ήταν Δευτέρα. Πάμε τώρα για όσους είναι Τρίτη. Εσείς που είστε Τρίτη, ημέρα Τρίτη. Να δούμε. Επίσης έχω κάνει, δείτε το, έχω κάνει και ένα βίντεο, ψάξτε το, δεν το θυμάμαι τώρα τον τίτλο του. Πάλι λέει για ημέρα γέννησης, είναι ένα ωραίο άνοιγμα που μπορείτε να πάρετε και πληροφορίες τι σημαίνει Δευτέρα, τι σημαίνει Τρίτη, τι σημαίνει Τετάρτη, έτσι. Ψάξτε και στο playlist, δηλαδή έχω κάνει ένα playlist που είναι συγκεντρωμένα όλα μου τα βίντεο εκεί, οπότε μπορείτε εύκολα να το βρείτε, ψάξτε το. Τώρα άμα το βρείτε θα το ψάξουμε μαζί, να σας το στείλω το link. Λοιπόν, 10 κούπα, θέματα οικογένειας και ευτυχίας. Λοιπόν, το άλλο είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Λοιπόν, το άλλο είναι το 2 ξυφών και τέλος το άλλο που έχουμε είναι ένα 3 πεντάκτηνο. Λοιπόν, εσείς που είστε γεννημένοι για Τρίτη. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε το 10, έχουμε το 11, έχουμε το 2, έχουμε και το 3. Πάρτε τους αριθμούς, δείτε πώς ταιριάζει στον καθένα, έτσι, είτε συνδυαστικά το 2 και το 3, είτε ξεχωριστά, είτε πρόσθεση, ή δεν ξέρω τι, δείτε το εσείς, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέματα οικογένειας και ευτυχίας. Θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν και είναι το επίγον εδώ πέρα είναι οικογενειακά θέματα, οικογενειακής φύσεως, η ευτυχία σας γενικότερα στη ζωή, σαν συμβολικό το εμείς. Δηλαδή εμείς σαν οικογένεια, εμείς σαν άνθρωποι, ό,τι σημαίνει αυτό. Η οικογένεια στην οποία ανήκετε ή στην οικογένεια την οποία έχετε φτιάξει. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό να το πω έτσι, όμως αυτά θα έρθουν στο προσκήνιο. Αγάπη. Αν πω μία λέξη κλειδί, μάλλον το φάρμακο κατά κάποιο τρόπο είναι η αγάπη. Το επόμενο κομμάτι είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Η προσφορά, η αγάπη και η προσφορά, το επαγγελματικό κομμάτι, να βρείτε, να έχετε και εσείς λίγο, να το πω έτσι, μπορεί να έχετε μια επαγγελματική προσφορά ή να αξιολογήσετε το επαγγελματικό κομμάτι ή επίσης εδώ σε πρακτικό επίπεδο να βρείτε λύσεις. Ο άλλος ο συμβολισμός, έτσι, γιατί ο ακόλουθος σημαίνει φέρνω και ένα θετικό μήνυμα, αντιμετωπίζω τα πράγματα με ωριμότητα και ανοίγματα κυρίως, κυρίως το επαγγελματικό κομμάτι. Εδώ δεν είναι κακό. Το επίγον του θέματος είναι εσείς να το δείτε και να το αξιολογήσετε. Το 2 ξυφών σημαίνει να είμαι αναποφάσιστος, δεν ξέρω πού να πάω, τι να αποφασίσω. Δεν έχω καθαρή εικόνα, δείτε μια πολύ όμορφη εικόνα, και ο λύκος, όλα έχουν συμβολισμό. Δεν έχω καθαρή εικόνα. Δεν βλέπω πάρα πολύ καθαρά γενικότερα, διότι εδώ το τοπίο έχει χιόνι, είναι, ξέρετε, ομιχλώδες, αυτά. Παρόλα αυτά όμως, αυτό το οποίο σου λέει εδώ είναι ότι το 2 ξυφών έχει ένα εσωτερικό μήνυμα, το οποίο είναι με την συμβολή της Σελήνης, της Νέας Σελήνης και της Πανσελήνου. Λίγες μέρες μετά τη Νέα Σελήνη, να το πω έτσι, λίγες μέρες, βασικά είναι τρεις, αλλά τέλος πάντων. Δύο ημέρες μετά τη Νέα Σελήνη, δύο ημέρες μετά την Πανσελήνη, με κάτι συντονίζεσαι και σου έρχεται η φλασιά που λένε για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις τι είναι αυτό που σε απασχολεί σε οικογενειακά θέματα, σε επαγγελματικά θέματα. Το 3 πεντάκτηνο έχει να κάνει ότι θέλεις πάρα πολύ να αναγνωριστεί η αξία σου. Το έχεις ανάγκη να αναγνωριστεί η αξία σου και θα αναγνωριστεί η αξία σου.
Μπορεί να μην το βλέπεις τώρα ξεκάθαρα, αλλά έχεις, είσαι άνθρωπος με μεγάλη αξία. Και όταν λέμε αξία, προσέξτε, μην νομίζετε ότι το λέμε, μην το παρεξηγήσουμε. Αξία, όλοι έχουμε οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αξία. Μηδενός εξαιρουμένου ακόμα και αυτός ο οποίος είναι μη πω τώρα, ο χειρότερος στο χειρότερο. Εντάξει. Άσχετα αν δεν το χρησιμοποιεί με θετικό τρόπο. Αυτό είναι το θέμα μας. Απλά έκανα μια μικρή παρένθεση. Τώρα, εδώ θέματα αξίας λοιπόν, θέματα επαγγελματικά, θέματα οικογένειας. Έχεις όμως όλο το συντονισμό, έχεις όλη τη δυναμική και αυτό είναι το επίγον του θέματος. Αν θέλεις, είναι ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να τα απολαμβάνεις. Είναι στο χέρι σου να απολαύσεις και τη χαρά και θέματα οικογένειας και επαγγελματικές προσφορές και επαγγελματική αξιοσύνη. Κάπου δεν βλέπεις καθαρά για να αποφασίσεις, είναι ok, θα σου έρθει. Ό,τι είναι να κάνεις, κάτω με πρακτικό τρόπο. Εντάξει, πρακτικός τρόπος. Δηλαδή, όταν λέμε πρακτικό, να είναι αληθινός, να υλοποιείται, να έχει έδαφος για να στηριχθεί. Πάμε στο επόμενο. Τετάρτη. Εσείς που είστε γεννημένοι Τετάρτη. Τώρα εννοείται, αλλά δεν το πας στην αρχή, τέλος πάντων, το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να βάλετε και τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, έτσι. Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Για να δούμε ποιο είναι το επίγον, τι θέλουν τα ταρό να σας πούνε για μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, έξι μπαστούνι μάλιστα. Έχουμε δηλαδή παρεξηγήσεις, ένταση, τσακωμούς. Εδώ πέρα τώρα έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Okay. Έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Εδώ έχουμε ένα πέντε κούπα. Okay. Γενικά υπάρχει αναστάτωση σε εσάς της Τετάρτης. Μάλιστα που έχετε γεννήσει. Και το 10 ξυφών. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου. Να σας πω κάτι. Ακόμα και όταν βγαίνουν τα χαρτιά αρνητικά. Εδώ δεν έχουν βγει τόσο αρνητικά, λέω γενικά όμως, να το ξέρετε. Υπάρχει πάντα μία προτροπή στα ταρό που λέει να. Δηλαδή να κάνεις το αντίθετο, να κάνεις κάτι άλλο, να το αλλάξεις. Εντάξει, τα ταρό απλά πιάνουμε μέσω εμένα, αν θέλετε, για μένα μιλάω. Λοιπόν, μέσω δονήσεις πιάνουμε κάποια μήνυματα, τα οποία είναι σημαντικά για να τα γνωρίζεις. Λοιπόν, και στην ουσία τι γίνεται, πάμε να το αλλάξουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε δυνατότητες, έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Είμαστε ευλογημένοι διότι έχεις τη δυνατότητα να καταλάβεις, να ανοίξουν τα μάτια τους και να πεις ρε παιδί μου, έτσι είναι και να το αλλάξεις. Αλλάζει. Πώς? Αλλάζει με πολλούς τρόπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στυλ. Αλλάζει με τον να αλλάγει τρόπους σκέψης, αλλάζει με το να κάνουμε πράγματα, να μπούμε σε μία δράση, να κάνουμε κάτι για να μπορέσει λοιπόν μέσα μας, το είναι μας, να το πω έτσι, να αλλάξει. Λοιπόν. Εδώ πέρα, το έξι μπαστούνι είναι μία κάρτα η οποία έχει να κάνει γενικά με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν λίγο με ένταση, σε σχέσεις κυρίως, σε θέματα σχέσεων. Υπάρχει αρκετή ενέργεια, σας απασχολούν οι σχέσεις γενικά που έρχονται στο προσκήνιο, αλλά επίσης το έξι μπαστούνι έχει να κάνει, να σας πω, νίκη μέσα όμως από αγώνα. Νίκη, δεν είναι εύκολη η νίκη, έρχεται όμως η νίκη μέσα από ένταση, μέσα από δράση, μέσα από πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας. Δηλαδή, για να νικήσουμε σε οτιδήποτε θεωρούμε εμείς νίκη, να πάρεις ένα πτυχίο, να κερδίσεις μια σχέση, να κάνεις μια επανασύνδεση, να βρεις μια νέα δουλειά, ό,τι και να είναι, θέλει πολλά από θέματα ενέργειας. Είναι δυνατό, λέω τώρα ένα παράδειγμα, να πας σε μια συνέντευξη και να πεις ναι, γεια σας, ενδιαφέρομαι για αυτή τη θέση. Και να μην έχεις ενέργεια, θα σου πει, άλλωστε να θέλει. Δύναμη, να πεις ναι, βεβαίως και με ενδιαφέρει και θα λέω τώρα ένα πολύ έτσι παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ θέλει από θέματα ενέργειας για να νικήσεις. Κατάλαβες ποιο είναι το μήνυμα. Έχεις περάσει μέσα από αγώνα. Λοιπόν, το επόμενο που μας έρχεται εδώ είναι ένας βασιλιάς κούπα. Ο βασιλιάς κούπα, λοιπόν, αυτός εδώ πέρα, είναι νερό, είναι το συνέστημα. Σημαίνει κυριαρχώ το συνέστημα. Δεν το καταπιέζω, σημαίνει αντιλαμβάνομαι τι μου συμβαίνει. Δηλαδή, είμαι στεναχωρημένος. Πρέπει να εκφραστεί. Πώς θα εκφραστεί, όχι με το έντονο το δράμα, ας το πούμε. Θέλει ένα πλαίσιο, ας το πούμε, το συνέστημα εδώ. Εντάξει. Άρα σημαίνει διέστηση,
ενστικτό, το ενστικτό σου θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, η εμπειρία σου, η γνώση σου, η σοφία σου, ίσως και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του νερού ή να έχει οροσκόπο ή πολύ νερό στο χάρτη του. Τώρα πώς θα τα βρεις αυτά, okay, εντάξει, εγώ απλά σου λέω, ή μπορεί να είναι και απλά ο χαρακτήρας του, έτσι καλός άνθρωπος ας το πούμε. Επίσης έχουμε τώρα εδώ, έχουμε ένα πέντε κούπες. Εδώ τώρα το 5 κούπες είναι και αυτό από τις περίεργες κάρτες. Είναι μια κάρτα, είναι η κάρτα της θλίψης λέγεται, της στεναχώριας. Σε έχουν στεναχωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Γενικά. Και ίσως περάσεις και πράγματα, γιατί μιλάμε και για το μέλλον εδώ, τα οποία θα σε στεναχωρήσουν. Έχεις κάνει τα πάντα ή αυτός εδώ πέρα μπορεί να σε στεναχωρήσει κιόλας, να πάρεις πίκρα, να σε στεναχωρήσει. Αρσενικό στοιχείο. Θα μου πεις αν αφορά γυναίκες. Δεν αφορά τόσο πολύ γυναίκες, αφορά κυρίως άντρες. Είναι αρσενική ενέργεια. Μπορεί να πάρεις, να σε βάλεις σε μια δίνη περίεργη, να στεναχωρηθείς. Και έρχεται μετά το 10 ξυφών, που και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κάρτα. Το 5 μαζί, εννοείται ότι κάνεις τους συνδυασμούς. Εδώ έχουμε το 6, εδώ έχουμε το 13, εδώ ή το 4 αν θέλεις, εδώ έχουμε το 5, εδώ έχουμε το 10. Δες πως αυτοί οι αριθμοί έρχονται και θα δονούνται σε εσένα. Το 10 ξυφών σου έχει ένα να εδώ, να σηκωθείς στα πόδια σου ξανά. Αυτό είναι το κλειδί σου και το μήνυμα. Θα περάσεις μέσα από διάφορες διαδικασίες, πρέπει να έχεις ενέργεια. Μπορείς να έχεις το ένστικτό σου, μπορεί να σε βοηθήσει και κάποιος, μπορεί όμως να είναι και κάποιος ο οποίος, επειδή βγαίνει αυτή η κάρτα της στεναχώριας, ή να μάθεις κάτι από αυτόν και να στεναχωρηθείς. Εντάξει. Εδώ γενικά είναι μια κάρτα απώλειας γενικά, και η κάρτα της απώλειας μπορεί να σημαίνει κάτι το οποίο σε στεναχωρεί. Εντάξει, κάτι μαθαίνεις, κάτι γίνεται, κάτι ζεις το οποίο σε στεναχωρεί. Αυτή η ιστορία όμως έρχεται στη λέξη κλειδί που λέει να σηκωθείς τα πόδια σου, να μάθεις. Να καταλάβεις ότι έτσι είναι η ζωή, ότι χάνουμε. Ναι, παιδιά, όλοι χάνουμε στη ζωή. Ακόμη και αυτοί που φαίνονται ότι είναι αίτητοι. Και επειδή η υπόθεση σηκώνει και λίγο καφέ, πήρα μια τζούρα, συγγνώμη, για να πάρω κι εγώ δύναμη, γιατί με έριξε λίγο έτσι ενεργειακά, ας το πούμε. Αλλά, πού μένουμε? Μένουμε σε αυτό το οποίο λέει, είσαι μαχητής. Η σοφία σου, η γνώση σου, η εμπειρία σου, το ένστικτό σου θα σε βγάλει από την απώλεια της στεναχώρια και θα σηκωθείς ξανά στα πόδια σου. Αυτό είναι το μήνυμα μέχρι τέλος. Να σηκωθείς στα πόδια σου. Οπότε, αν σου συμβεί κάτι, ό,τι σου συμβεί, δες την Τετάρτη, ενώ δηλαδή αυτό το απόσπασμα, να σηκωθείς στα πόδια σου. Εντάξει, σηκώνομαι στα πόδια μου και πολεμάω. Γι' αυτό σου βγήκε και εδώ. Χρειάζεται ενέργεια, αλλά το έχεις όμως. Είσαι πλαισιωμένος, πλαισιωμένη με δυνατές κάρτες. Okay. Δεν μασάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν μασάμε, ρε μάγκες, όχι. Θα πολεμήσουμε ό,τι κι αν συμβεί, ό,τι κι αν βγει, θα το πολεμήσουμε. Και εγώ, μην νομίζω, να σας πω κάτι. Και εγώ ρίχνω, για μένα έτσι, εγώ ρίχνω, καλά δεν ρίχνω μεγάλο άνοιγμα, κάνω συνήθως μικρά για να μην μπερδεύομαι ή αν μπορεί να ζητήσω από κάποιον που εμπιστεύομαι να μου πει. Λοιπόν, λίγες κάρτες. Μία, δύο, το πολύ, τρεις. Άντε σε εξαιρετική περίπτωση να κάνω ένα συνδυασμό με τέσσερις κάρτες το πολύ για πράγματα τα οποία με απασχολούν. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάει τώρα στην Πέμπτη, έτσι. Απλά δεν ξέρω γιατί έχει πέσει τώρα και το λέω αυτό, αλλά το λέω ημέρα Πέμπτη και λέω γενικά για μένα τώρα, λοιπόν. Και φυσικά εννοείται ότι και σε μένα καμιά φορά βγαίνουν περίεργες κάρτες, δύσκολες κάρτες. Δεν κρατάει για πάντα. Μπορεί να είναι για λίγες μέρες. Έχεις τη δύναμη να ανασυγκροτηθείς και να το ξεπεράσεις. Ναι, και εγώ δεν κουστάρω που λένε να μου βγει μια κάρτα. Πω! Και να πω τι μου βγήκε τώρα. Λέω τώρα να πω ο θάνατος, ας πούμε. Βγαίνει όμως και συμβολικά, αλλά κάτι θέλει να σου πει. Και όντως, μετά από κάτι, κάτι ολοκληρώνεται. Εντάξει, έτσι το κάνουμε. Έτσι θέλει. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Και δεν είναι υπερβολική θετική τοξικότητα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Είναι ότι είμαστε προσγειωμένοι, ρεαλιστές, τι θα σέβουμε το συναισθημά μας, χρησιμοποιούμε τη λογική μας και βλέπουμε τι θέλει να μας πει το σύμπαν. Ο Θεός, ό,τι θέλετε. Μπορεί ο Θεός να μας έστειλε αυτό που λέμε μία δοκιμασία. Δεν την έστειλε για να μας, πώς το λένε, για να μας, όχι για να ακριβώς να μας δοκιμάσει. Δεν μας την έστειλε για να μας, πώς το λένε, να μας, επειδή μας μισεί, να μας πιέσει. Είναι διότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να τα περάσουμε. Εδώ είναι σχολείο που λένε. Και πρέπει να μάθουμε. Αυτό. Πάμε τώρα, Πέμπτη. Εδώ. Να δούμε τι έχει να μας πει.
Εδώ έχουμε το 10 μπαστούνι. Οκ, okay, πολύ καλά. Έχουμε τους μικρούς ελέφαντες. Αυτό είναι φανταστική κάρτα. Έχουμε άσο ξυφών. Οκ, okay, πάμε δυνατά δηλαδή εδώ πέρα. Και έχουμε και τον διάβολο. Μη μου πείτε τώρα ότι είναι τυχαίο να μιλάω για το Θεό, τις αποστολές που μας στέλνει, τις δυσκολίες που έχουμε να περάσουμε και να βγαίνει ο διάβολος, έτσι. Σαν να βγαίνει και να σου λέει ότι ο καλός ο Θεούλης, πρόσεξε να δεις, ότι μου έρχεται σαν μήνυμα, έτσι. Ο καλός ο Θεούλης θα σε βάλει να περάσεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις, τόσο πολύ σε αγαπάει. Ξέρετε το ειρωνικό. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, είναι όμως κάρτες οι οποίες έχουν δύναμη και σου δείχνουν ότι έχεις δύναμη το πλαίσιο να τον ξεπεράσεις εδώ πέρα το διάβολο. Που τι σημαίνει να βρω τη διαδρομή μου, το δρόμο μου. 10, θέλω να δείτε, αυτές οι κάρτες, θέλω να τις δείτε, είναι σαν του Van Gogh. Είναι αποτύπωση κατά κάποιο τρόπο από Van Gogh. Θέλω να τις δείτε, είναι τεχνοτροπία, έτσι. 10 μπαστούνι, το 10 μπαστούνι σημαίνει η ευθύνη στη ζωή μου. Ευθύνες. Άρα το επίγον του θέματος είναι ότι έχεις πολλές ευθύνες, πολλά πράγματα τα οποία κουβαλάς. Τα κουβαλάς όμως διότι είσαι αναγκασμένος, αναγκασμένη, διότι έχεις οικογένεια. Θέλω να δεις, είναι μια πανέμορφη, πολύ γλυκιά. Δεν αντιστοιχεί, πρόσεξε, είναι ερωτηματικό, διότι δεν αντιστοιχεί σε κάποια κάρτα ταρό. Επίσημη ταρό. Δεν υπάρχει. Ο δημιουργός αυτού του deck έβαλε εμβόλυμα μία κάρτα διαφορετική, η οποία θέλει να πει όμως ότι υπάρχει ευλογίες. Θέλω να το δεις. Εδώ αν παρατηρήσεις αυτή την εικόνα, θα την παρατηρήσεις, θα τη φέρω κοντά, είναι σαν να υπάρχει κάποια χέρια από πάνω τα οποία σε ευλογούν. Ο ελέφαντας εδώ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πατέρας, μία μητέρα με το παιδάκι, το οποίο πηγαίνουν μαζί και είναι σαν να έχουν ευλογίες, ευλογία. Έχεις κάθε ευλογία. Ναι, από εκεί πάνω έχεις κάθε, πώς να σου το πω, ακόμα και από ψυχές που μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, οι οποίες έρχονται, τους επιτρέπεται όταν είναι να επιτραπεί κάθε τόσο να επικοινωνήσουν μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με φυσικό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, πολλές φορές ακούς, ξέρω εγώ, το κλειδί έχει φύγει σαν άνθρωπο από τη ζωή και ακούς το κλειδί να γυρνάει, ξέρω. Και λες, ποιος γύρισε τώρα το κλειδί. Ναι, ναι, όχι, μη γελάτε, γιατί συμβαίνουν αυτά. Είναι τα ανεξήγητα πράγματα, τα οποία δεν το επεκτείνω. Είναι η ευλογία όμως εδώ. Έχεις ευλογία. Ευθύνες, δυσκολίες, κουβαλάς βάρη, θα κουβαλήσεις βάρη, αλλά έχεις και ευλογίες, διότι πρέπει να το κάνεις κιόλας. Είναι η αποστολή σου. Να προστατέψεις, να φροντίσεις. Ξεκάθαρο. Μην ξεχνάς, άσος ξυφών, όλα είναι δίκαια. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι μας συμβαίνει, ακόμα και όταν μας αδικήσει κάτι, είναι εκεί για μια υπενθύμηση. Ότι έχουμε αξία, ότι έχουμε το ξύφος της αλήθειας μας και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε και να νικήσουμε. Εδώ έχει να κάνει και με το λόγο. Δηλαδή, κρατάω μια ισορροπία και λέω τις αλήθειες μου. Χρησιμοποιώ τη δικαιοσύνη και επικοινωνώ και μιλάω όταν χρειαστεί να λεχθεί το οποίο πρέπει να λεχθεί. Ο καθένας τώρα όπως το καταλάβει, το κατάλαβε. Ο άσος ξυφών όμως είναι και μια κάρτα η οποία διαλύει. Ξέρετε, αυτή είναι και μια κάρτα. Δεν θέλω να πω σε πολλά πράγματα επειδή βγαίνει ο διάβολος εδώ. Είναι μια κάρτα όπου ο άσος ξυφών δείχνει ότι διαλύω και τα μάγια. Προχωρά. Απλά το λέω, δεν ξέρω σαν πληροφορία, απλά το λέω. Το επόμενο είναι ο διάβολος. Θέλω να δείτε αυτή την κάρτα, προσέξτε να δείτε. Είναι μια από τις περίεργες, από τα πολύ όμορφα ντεκ, εγώ το λατρεύω αυτό το ντεκ, το οποίο σου δείχνει ότι ο διάβολος είναι, μήπως είναι μέσα στο μυαλό μας, μήπως είναι η πλάνη που φτιάχνει το μυαλό μας, μπορεί, ότι πολλές φορές το μυαλό μας πηγαίνει σε καταστάσεις όπου μπερδευόμαστε, όπου μας μπερδεύει, μπορεί. Όμως εδώ έχει μια προτροπή ο διάβολος που σου λέει να βγεις από την πλάνη. Επίσης έχει και κάτι άλλο. Έχει να κάνει λίγο με τη φιλοδοξία, γιατί ο διάβολος αντιπροσωπεύεται από τον εγώ καιρό, ο κόκκερος αντιπροσωπεύει την φιλοδοξία, αντιπροσωπεύει το χρήμα, τη δομή, επίσης τη φιλοδοξία να ανέβω ιεραρχικά, αλλά ό,τι κάνεις, κάντο ξεκάθαρα, με την αξία σου, όχι με πονηρούς τρόπους ή μπορεί να έρθουν άνθρωποι στη διαδρομή σου οι οποίοι θέλουν να σε πλανέψουν.
Έχεις το ξύφος. Παπ. Σε οποιοδήποτε κομμάτι. Για συνεργασία, για ερωτικά θέματα, για επαγγελματικά θέματα. Έλα, εδώ είμαστε εξαιρετικά. Και να είναι από πίσω πανικός. Αλλά γενικά πρόσεξε, το επόμενο διάστημα είναι η πλάνη. Μη σε μπερδέψουν, μη σε παγιδέψουν. Έχεις όμως κάθε δύναμη, έχεις ευλογίες. Βέβαια, όταν λέμε εδώ έχεις ευλογίες, το θέμα είναι και να το δεχτείς. Αν αυτή τη στιγμή τώρα που ακούς, λες, έλα, μα τι μας λέει τώρα ευλογίες και τέτοια, είναι ηρωνικό, κοινικό η αντιμετώπιση σου απέναντι σε αυτό το οποίο λέω, μεγάλη ξεχασέ το. Άστο. Δες κάτι άλλο. Γιατί το θέμα είναι να το πιστέψεις. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό το βίντεο μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Δύναμη. Και ναι, ο διάβολος επίσης σημαίνει και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να σου δώσει εσένα δύναμη, είναι ψυχική αντοχή. Γιατί ο εγώκερος είναι από τα ζώδια τα οποία έχουν απίστευτη ψυχική αντοχή. Πολύ μεγάλη δύναμη. Ωραία λοιπόν. Πάμε. Παρασκευή. Η Παρασκευή λοιπόν με τις Αιγυπτιακές πανέμορφες κάρτες. Πάμε. Παρασκευή. Ένα επίγον μήνυμα. Κάτι θέλει να σου πει. Ωραία. Okay, λοιπόν, για να δούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα τον ακόλουθο, για να δω, κούπα είναι, μισό λεπτό. Ναι, ακόλουθο σκούπα. Έχουμε ένα 7, έχω κρατήσει ανάποδα το deck, μάλιστα. Το 7 πεντάκτινο, okay. Γιατί κράτησα ανάποδα το deck, θα το δούμε τώρα. Έχουμε το 6 πεντάκτινο και επίσης έχουμε και το... και μία βασίλισσα. Okay, μία βασίλισσα πεντάκτηνα. Πεντάκτηνα έχουν βγει εδώ. Γεια σας της Παρασκευής. Δείτε βέβαια τους αριθμούς εδώ πέρα. Ο ακόλουθος είναι το 11. Εδώ έχουμε το 7, το 6 και εδώ έχουμε το 12 σαν αριθμός. Λοιπόν, sorry που έκανα μια παύση. Απλά μου έρχονται εικόνες, σκέψεις γι' αυτό το... προσπαθώ να τις... κατά κάποιο τρόπο να τις οργανώσω μέσα μου. Λοιπόν, ο ακόλουθος κούπα είναι μια όμορφη κάρτα και έχει να κάνει με το συναίσθημα. Εδώ σημαίνει και έκφραση συναισθήματος. Ο ακόλουθος κούπα επίσης σημαίνει προσφορά, σημαίνει καλοσυνάτος, καλοσυνάτη, ευγενικός, ευγενική, γιατί αφορά και άντρα και γυναίκα. Είναι μια κάρτα με πολύ όμορφη ενέργεια. Εντάξει. Βέβαια εδώ σημαίνει, αν παρατηρείς, σημαίνει και σπουδές, σημαίνει μελέτη, σημαίνει ανάλυση, σημαίνει τα γράφω, τα καταγράφω. Τώρα, τα γράφεις σε χαρτί, τα γράφεις στο μυαλό σου, στιγμές, πράγματα, ένστικτο, σκέψεις, θα το δούμε. Το 7 πεντάκτινο σημαίνει υπομονή. Σε απασχολούν αρκετά τα θέματα, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά. Υπομονή όμως, αλλά σε οτιδήποτε και αν σε απασχολεί, εδώ σημαίνει χρόνος. Το 7 σημαίνει χρόνος. Το 7 επίσης σημαίνει και ευλογίες. 7 σημαίνει επίσης και κληρονομικό χάρισμα. Δεν θα να το αναλύσω περισσότερο. Κάτι έχεις εσύ ως άνθρωπος, ή το έχεις ανακαλύψει, ή το έχεις ανακαλύψει, το οποίο σημαίνει ότι έρχονται οι 7 ενεργειακές δυνάμεις, πώς είναι οι 7, τα 7 επίπεδα του παραδείσου, και έρχονται για να σε προστατέψουν και για να σου δώσουν δύναμη να προχωρήσεις. Το 6 τώρα πεντάκτηνο. Το 6 πεντάκτηνο και αυτή μια ωραία κάρτα. Το 6 πεντάκτηνο είναι το κάρμα. Είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων κατά κάποιο τρόπο. Εξισορροπώ. Τα βάζω σε μια ισορροπία. Πάλι βέβαια μου έχει βγει και εδώ επαγγελματικά. Που σημαίνει φροντίζω ώστε να είμαι δίκαιος, γιατί να έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Μπορεί να έχει υπάρχει το 6 εδώ πεντάκτηνο, μπορεί να κάνει με δικαιοσύνη, την πραγματική δικαιοσύνη, με δίκη. Μπορεί να έχει να κάνει ότι αν τα πράγματα έχουν γίνει σωστά, τότε θα δικαιωθείς και θα πάρεις και ποσό. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί επίσης να σημαίνει στο επαγγελματικό τομέα αδικήθηκες, λέω τώρα κάτι, αδικήθηκες. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάρεις ένα σημαντικό ποσό, ή μπορεί να έφυγες από μια δουλειά και τελικά να βρεις κάτι ακόμα πολύ καλύτερο, στο οποίο και να σου δίνουν και τα λεφτά τα οποία θέλεις και να σε ικανοποιούν. Εντάξει, όλα αυτά. Και η βασίλισσα εδώ πέρα, μια πανέμορφη βασίλισσα πεντάκτηνο, έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία είναι δυνατή, είναι σοφή, είναι στη διαδρομή σου, είναι
για βοήθεια, η οποία επειδή κοιτάζει στο παρελθόν σου, κοίταξε, κοιτάζει στο παρελθόν σου, δεν είναι τυχαίο, σαν κατά κάποιο τρόπο να το ξορκίζει, να το ευλογεί, να σε βοηθάει και με πρακτικό τρόπο. Μπορεί να σου κάνει μία προσφορά, μπορεί να είναι μία προϊσταμένη, μπορεί να είναι μία μάνα και να σου δώσει μία συμβολή και να σε βοηθήσει. Λέω τώρα έτσι. Αλλά η Βασίλισσα όμως Πεντάκτων μιλάει για εμπειρία, σοφία, ωραίες συμβουλές, σωστές συμβουλές. Η Βασίλισσα Πεντάκτων σημαίνει ότι γνωρίζω, προγραμματίζω και σημαίνει και επαγγελματικές επιτυχίες. Σημαντικές και ωραίες επαγγελματικές επιτυχίες. Εδώ σημαίνει και μπορεί να και το μελετάω, δηλαδή κάτι πρέπει να περάσω, να έχω ένα πτυχίο, ας πούμε, μια αναγνώριση ή ένα certification ή δεν ξέρω τι. Χρειάζεται χρόνος, το κάνω, το πετυχαίνω. Εξισορροπεί κατά κάποιο τρόπο, αν θες το σύμπαν, δεν ξέρω τι, γιατί σου λέει ότι κουράστηκες. Σε βλέπει αυτή εδώ, σου λέει, κοίταξε αυτός εδώ, αυτή εδώ έχει πετύχει, περίμενε, έκανε, δικαιώνεται. Το κλειδί όμως εδώ γενικά είναι εμπειρία και σοφία. Κράτησε το. Το επόμενο διάστημα λοιπόν σημαίνει ότι μέσα από την εμπειρία, τη γνώση, τη σοφία και την υπομονή, γιατί εδώ είναι τρεις κάρτες πεντάκτηνο, σημαίνει χρόνο, σημαίνει υπομονή και θα καταφέρω να πετύχω. Εντάξει. Πολύ αισιόδοξο. Είναι πολύ καλό. Στο επόμενο. Πάμε τώρα λοιπόν στο Σάββατο. Έλα ρε Σάββατο. Στο Σαββατό μας. Σάββατο. Λοιπόν. Και το Σάββατο. Το επίγον, τι μας φαίνει, ένας ιεροφάνης. Αλήθειες. Καλοσύνη, ευγένεια, δίδαγμα, γάμος, επισημοποίηση. Τρία κούπα. Βέβαια. Όταν έρχεται το Σάββατο, όλοι βγαίνουμε έξω και παρτάρουμε. Άσος μπαστούνι. Καλό. Και ο διάβολος. Δες τώρα τα δύο αντίθετα. Πώς έρχεται τώρα τα ταρό με σοφία μέσα από τέσσερις κάρτες να σου μιλήσουν. Αυτός με αυτόν εδώ. Τι έχουν λοιπόν να σου πούνε, πρώτα απ' όλα να το πάρουμε λίγο να το δούμε. Εδώ ο ιεροφάντης σημαίνει ότι έχεις προστασία, έχεις δύναμη, έχεις ευλογίες. Μπορεί να σημαίνει και η εκκλησία, έτσι. Δεν είναι κακό κάποιος να εκκλησιάζεται, εντάξει, εξαρτάται από τον καθένα. Τώρα πώς το βλέπει και πώς μέσα του δονείται. Όμως ο ιεροφάντης θέλει να σου μιλήσει. Εδώ έχουμε 5, εδώ έχουμε το 3, εδώ έχουμε τον Άσο, εδώ έχουμε το 15, έτσι. Και μας κάνει και 6. Δες αυτά τα νούμερα πώς λίγο δονούνται και πώς συντονίζονται με εσένα. Ιεροφάντης σημαίνει έχω ευλογίες. Ξεκινάς, έχω ευλογίες. Ένας θέλει να σου πει ότι αυτός εδώ πέρα μη σε φοβίζει γιατί έχεις ευλογίες. Το 3 κούπα είναι να βρω τη χαρά στη ζωή μου. Το μήνυμα, αν θέλεις, για το επόμενο διάστημα είναι να βρω τη χαρά. Να κάνω πράγματα τα οποία με χαροποιούν. Το 3 κούπα σημαίνει επίσης και ερωτικό κομμάτι, σημαίνει και ρομαντισμός, σημαίνει και γνωριμία, σημαίνει και φίλοι και φίλους και βγαίνουμε και περνάμε καλά και πίνουμε. Γιατί εδώ είναι και μια κάρτα που σημαίνει και πίνω. Προσέξτε όμως, πίνω υπεύθυνο. Επίσης, τώρα, ο άσος μπαστούνι σημαίνει η ενέργεια, η δύναμη και δεν είναι τυχαίο ότι είναι κόντρα με το διάβολο. Λοιπόν, περνάς, πέρασες ή περνάς θα περάσεις μέσα από δοκιμασίες. Μέσα από περίεργες καταστάσεις. Μέσα που μπορεί από ανθρώπους οι οποίοι να σε θέλουν να σε παγιδέψουν. Να σου υποσχεθούν ότι είναι έτσι. Πρόσεξε. Αυτός εδώ, ένας άνθρωπος. Να έρθει και να μας κάνει τον Άγιο, έτσι. Αυτό εννοώ δηλαδή. Να έρθει ένας άνθρωπος και να πει να είναι διάβολος πραγματικά, να θέλει να σε εκμεταλλευτεί σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά και ερωτικά αν θέλεις. Και στην ουσία να σου το παίζει έτσι, παρθενόπι να πούμε. Πιπίτσα ξέρω εγώ τι και να είναι, α, εγώ είμαι καλός αυτό και βεβαίως και το θέλω να βοηθήσω και να κάνω και να είναι έτσι. Αυτό είναι το επίγον του μηνύματος που πρέπει να προσέξεις. Διότι μπορεί να σου υποσχεθεί ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, ενάρετος μαζί σου, θα περάσουμε καλά, μην ανησυχείς, όλα πολύ ωραία, θα περάσουμε καλά, θα περάσεις καλά. Μαζί θα περάσουμε καλά, θα πετύχουμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω τι, υποσχέσεις. Σου υπόσχομαι νέα πράγματα, νέα ξεκινήματα, σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλεις εσύ με τον Άσο αυτό και στο τέλος να βγει αυτός εδώ πέρα.
Άρα λοιπόν προσέχω τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις γενικά. Τώρα έχεις το μήνυμα, έτσι, στο οποίο έρχονται άνθρωποι, με πλησιάζουν, αλλά για άλλο σκοπό, για άλλες καταστάσεις. Αυτό να προσέξεις. Όμως, επειδή έχουμε τρεις κάρτες, και εδώ είναι μεγάλη αρκάνα και εδώ είναι μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, που όμως έρχεται μετά από αυτόν, έρχονται η χαρά και ο άσος μπαστούνι, σημαίνει ότι αυτά είναι τα όπλα σου, που σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι σε αγαπάνε πραγματικά. Κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι και μέντορας. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για σένα. Τρία κούπα σημαίνει και οι φίλοι σου. Και ο άσος μπαστούνι σημαίνει εσύ ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρας, έχεις τη δύναμη να διακρίνεις τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια και να κάνεις τα δικά σου ξεκινήματα χωρίς να έχεις ανάγκη αυτόν εδώ πέρα. Για να τον πολεμήσεις κιόλας. Φωτιά με φωτιά, ε. Λοιπόν. Προσοχή όμως σε ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται πράγματα διότι θέλουν να σου πάρουν λεφτά, να σε παγιδέψουν, όλο αυτό το πράγμα. Αυτά. Είναι ένα πολύ δυνατό όμως, έτσι. Έχεις τις ευλογίες, έχεις την προστασία, γι' αυτό το συνεχίζω περισσότερο, διότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και πάμε λοιπόν τώρα στην Κυριακή μας. Για να δούμε. Κυριακή. Όσοι γεννηθήκαν Κυριακή, τα έκοψα με πολύ περίεργο τρόπο, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Πάμε όμως να δούμε, κάτι θέλει να μας πει. Και τι έχουμε εδώ λοιπόν, έχουμε Βασίλισσα Ξυφό. Εσείς που γεννηθήκατε Κυριακή, βλέπω δύναμη. Έχουμε ένα 8 μπαστούνι, πολύ καλό. Έχουμε επίσης 7 πεντάκτινο. Και τι άλλο έχουμε, και τον θάνατο, εναλλαγές, πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βασίλισσα Ξυφών σημαίνει ότι έχεις δύναμη. Τελείωσε, ξεκάθαρο, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε. Έχεις δύναμη. Βασίλισσα Ξυφών μιλάει για δικαιοσύνη, μιλάει για δύναμη, μιλάει για εσωτερική δύναμη, μιλάει για τη δύναμη του λόγου, της επιχειρηματολογίας, της δικαιοσύνης. Και είναι σαν να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, okay, θα σ' ακούσω τι έχεις να μου πεις και μετά θα αποφασίσω. Δεν μασάει. Αυτή εδώ πέρα δεν μασάει. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, δεν μασάς. Τώρα, αν είσαι άντρας, μπορεί να σημαίνει ότι έχεις και μια γυναίκα δίπλα σου. Μητέρα, αδερφή, σύζυγος, φίλη, το κορίτσι σου, δεν ξέρω τι, η οποία δεν μασάει. Έχει τσαγανό, πολύ τσαγανό. Το 8 σημαίνει καλά νέα. Το 8 μπαστούνι σημαίνει καλά νέα. Μαθαίνω καλά νέα. Ή επίσης σημαίνει βάζω και στόχους να τους πετύχω και ας τους θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, σε ένα υψηλό επίπεδο και λίγο να τους δυσκολεύω να τους πετύχω. Θα τα πετύχεις γιατί το 7 πεντάκτον έρχεται να σου πει και έχεις ευλογίες. Κάνε υπομονή. Βάλεσαι το σπόρο σου. Χτίσε ό,τι είναι να κάνεις. Αυτή είναι και η συμβουλή που σου δίνει αυτή εδώ. Κάντο σου λέει. Χτίστο. Και θα δεις μετά τι γίνεται. Ο θάνατος. Λοιπόν, τώρα, εδώ πάμε στο δύσκολο. Δεν θα σου κρυφτώ. Ο θάνατος μπορεί να σημαίνει, γιατί πολλές φορές θα ταρώ, Μάλλον να σας πω ως εξής. Όταν κάνουμε προσωπική πρόβλεψη, φυσικά όταν βγει ο θάνατος, προσπαθείς του ανθρώπου να μην του πεις «Α, θα σε βρει ο θάνατος», ενώ τον ίδιο. Ή θα έρθει ένα πρόσωπο και θα φύγει από τη ζωή. Αυτά θέλουν λίγο προσοχή. Πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η κάρτα συμβολίζει. Ναι. Τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας εσωτερικά, διότι μπορεί να αργοπεθαίνουμε. Αυτό είναι ένα συμβολισμός. Δηλαδή, μέσα μας να είμαστε κάπου επαγγελματικά στη ζωή μας, στους στόχους και να αργοπεθαίνουμε. Είναι ανθρώπινο, έτσι. Πόσες φορές, συγγνώμη, και εσείς και εμείς και εγώ, λέμε, βαριέμαι. Κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να αλλάξω. Κάτι δεν μου αρέσει σε όλο αυτό το. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό είναι ένας αργός θάνατος. Σε μια σχέση, σε μια επαγγελματική σχέση, στη ζωή μας, στην αυτή μας, ό,τι είναι για τον καθένα. Ο θάνατος επίσης σημαίνει κλείνω κεφάλαια. Πάω βάλω ένα τέλος. Ή θα μας έρθουν από μόνα τους, λόγω κατάστασης, ή πρέπει να τα βάλουμε εμείς. Ό,τι και αν αφορά αυτό. Εντάξει. Ο θάνατος προειδοποιεί και λέει, κοίταξε να δεις, θα τελειώσουν πράγματα, αυτό θέλω να σου πει. Τελειώνουν κάποιες καταστάσεις. Το ήξερες, το γνώριζες. Το άλλο επίσης είναι
ξέρω ότι παίζω με τη στατιστική αυτή τη στιγμή και είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Ναι, μπορεί να είναι και απώλεια ενός ανθρώπου, την οποία κατά κάποιο τρόπο και εσείς ή το γνωρίζετε, το περιμένατε. Μπορεί να είναι κάποιος από το περιβάλλον κτλ. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν είμαι μάντης κακών μαντάτων και νέων, αλλά επειδή είναι όλα μέσα στη ζωή, για απλά αυτό απλά το αναφέρω, ότι αυτή η κάρτα είναι ουσιαστικά εννοεί και την απώλεια ανθρώπων. Και την απώλεια ανθρώπων. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, ένα πολύ λεπτό ζήτημα, δεν θέλω να το προχωρήσω περισσότερο, το αφήνω εδώ. Όμως θα πάμε τώρα στο θετικό. Θα μου πείτε, αυτή η κάρτα έχει ένα θετικό. Σας είπα προηγουμένως, όλες οι κάρτες ταρό πάντα έχουν μια προτροπή που λέει να. Εδώ το να αυτή της κάρτας σου λέει να χαρείς τη ζωή γιατί έρχομαι. Έρχεται. Πώς να το κάνω, δεν το λέω κοινικά. Είναι μέσα στα πράγματα, το λέω πρακτικά. Ναι, έρχεται. Σε όλους θα έρθει. Ας πούμε, να το πω έτσι, ο βιολογικός, φυσικός, φυσιολογικός θάνατος θα έρθει σε όλους μας. Δεν ξεφεύγει κανένας. Αυτό σου λέει η κάρτα, γι' αυτό σου λέει, επειδή μέχρι να έρθω εγώ σε σένα, να το πω έτσι, ή σε μένα προσωπικά, ζήσε. Αυτό σου λέει αυτή η κάρτα. Ζήσε διότι θα έρθω. Αυτή είναι η συμβουλή της. Θέλει να σου πει λοιπόν εδώ, γιατί έχεις καλό ντεκ πέρα από το θάνατο. Εδώ είναι και ο Σκορπιός. Εδώ δηλαδή είναι ζώδια του αέρα, ζώδια φωτιάς, ζώδια γης και εδώ είναι ο Σκορπιός. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η 13η κάρτα που σημαίνει και προκλήσεις, είναι και καρμική κάρτα. Που σημαίνει ότι θα σου έρθουν προκλήσεις όπου εσύ πρέπει να τις τελειώσεις, να τις ολοκληρώσεις, έτσι. Το 13 είναι απίστευτος αριθμός αν έχεις αριθμολογία στο... Όπου βρίσκουμε τον αριθμό 13, στο όνομά μας, σε ημερομηνία γέννησης, κάνουμε τώρα τέτοια, στο επώνυμο, στο οπουδήποτε, ή αν κάνουμε ένα πλήρες αριθμολογικό προφίλ και βρούμε το 13, είναι μια καρμική πρόκληση, γιατί μας κάνει μετά το 4, που σημαίνει πρέπει να χτίσω τέτοιες βάσεις, ώστε ως ένα που είμαι να σταθώ στα πόδια μου. Το 3 σημαίνει να χρησιμοποιήσω την ενέργεια, την εκφραστικότητά μου, να πω τις αλήθειες μου και να χτίσω ένα τέτοιο κόσμο γύρω μου εγώ, ώστε να ζήσω αυτό που πρέπει να ζήσω. Να χτίσω ένα οικοδόμημα στο οποίο εμένα προσωπικά, σαν, συγγνώμη, εμένα, ενώ εσένα δηλαδή, σαν άνθρωπος, θα μπορέσω να ζήσω. Αυτά που πρέπει να ζήσω, γιατί ο καθένας εννοείται, το κάνουμε γενικό, αλλά μετά εξειδικεύεται ανάλογα με την προσωπική, με τον προσωπικό αστρολογικό χάρτη του καθένας, την αριθμολογία του. Είναι το τέλος των καταστάσεων. Όμως σου λέει, θα χρησιμοποιήσεις τη λογική σου, εσύ στη ζωή θα βάζεις στόχους και θα έχεις υπομονή, διότι ναι, μπορείς να πετύχεις. Έχεις ευλογίες, γιατί είναι και μια κάρτα ευλογίας στο 7 πεντάκτινο. Μπορείς να καταλάβεις ότι τα πράγματα στη ζωή θέλουν μια ιδιαίτερη προοπτική, αλλά να ξέρεις ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα τελειώνουν, που τα περίμενες όμως. Εντάξει, εσύ τα περίμενες. Τι είναι αυτό το οποίο θα τελειώσει, το περίμενες. Ο θάνατος όμως μιλάει και για προκλήσεις στη ζωή. Ναι, δεν είναι εύκολο και πολλές φορές μέσα μας, ρε παιδί μου, προβληματιζόμαστε για πολλά πράγματα. Ξέρω εγώ που βγαίνουν και λένε, άρα τι ζω, ζω για να δουλεύω ή δουλεύω για να ζω, λέμε τώρα, έτσι. Βάλ τα κάτω για να δεις τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται πάρα πολύ, έτσι, και γεμίζουν πολλή ενέργεια από το επάγγελμά τους. Είναι ok. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να είναι στοχευμένοι μόνο στο επάγγελμά τους. Είναι εντάξει, είναι επιλογή τους. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να έχουν μια οικονομική άνεση. Είναι επιλογή τους. Κάποιοι θέλουν να βάλουν υψηλούς στόχους. Είναι επιλογή τους. Εδώ αυτή επίσης η Βασίλισσα Ξυφών αντιπροσωπεύει και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αντιπροσωπεύει τις δικηγορίνες, αντιπροσωπεύει το νομικό σύστημα, δηλαδή επεκτείνεται τώρα. Συμβολεογράφους. Μπορεί να παίρνουν ή εσύ να παίρνεις ενέργεια από αυτό. Είναι ok. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, ρε παιδιά. Δεν μπορούν να είναι όλα τα ίδια τσουβαλιασμένα σε ένα, όλοι σε ένα καζάνι, όλοι θα γίνουμε δικηγόροι εδώ, ας πούμε. Εντάξει. Δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι πρέπει να γίνουν καναλυτές ταρό. Τι έκανε. Κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν με αστρολογία, γιατί έτσι γουστάρουν. Όπως κάποιοι γουστάρουν να γίνουν δικηγόροι, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Λέω τώρα έτσι γενικά. Για να το επαναφέρω όμως, το είπα αυτό διότι είναι συνέπεια αυτού του χαρτιού που σου λέει ότι δεν γουστάρω. Ζήσε. Διότι μη ζήσεις τη ζωή επίσης που κάποιος άλλος σου είπε να ζήσεις. Παίζει και αυτό. Λοιπόν, όποτε έχεις θέμα, όποτε έχεις πρόβλημα, ξαναδες αυτό το βίντεο. Μπορείς να το δεις, γιατί είναι ένα μήνυμα ιδιαίτερο το οποίο θα σε βοηθήσει
Γιατί έχει κλειδιά μέσα, τα οποία θα σε βοηθήσουν. Το θέμα είναι, εσένα σου άρεσε, σου έκανε κλικ. Γράψε κάτω από τα βίντεό μου, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου. Και αν είσαι και καινούριος, έλα στο κανάλι, κάνε την εγγραφή σου. Κάνουμε ωραία πράγματα εδώ, όπως βλέπεις, και μιλάμε και ωραία, έτσι, με ωραία θέματα και αυτά, και κάνουμε ωραίες αναλύσεις, αστρολογικές, αριθμολογικές, ταρό, για ρούνους. Άσχετα να τα γνωρίζεις, έστω δέστο και συμβολικά. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις σε όλο αυτό το σύστημα. Άκου όμως τις πληροφορίες και τους συμβολισμούς. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε σύντομα.